Καλησπέρα. Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και απόψε έχω ένα πολύ ωραίο vlog. Ρωτάει φίλη. Με βαρέθηκε ο ψυχολόγος μου? Ή με βαρέθηκε ο ψυχολόγος μου ή με βαρέθηκε ο ψυχολόγος μου. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Εκτιμώ πολύ που διαβάζετε όλα τα mail και κατανοώ απόλυτα το γεγονός ότι δεν μπορείτε να κάνετε όλες τις επιστολές vlog. Δεν έχω κανένα παράπονο, έχουν απαντηθεί ήδη 2 επιστολές μου και είναι σε αναμονή ήδη και η τρίτη. Όλες τις επιστολές σας απαντώ με τη σειρά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν είχαν γίνει vlog, εκτιμώ πολύ το κανάλι και την προσπάθειά σας. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνω να δω τα βίντεο, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι τακτική συνδρομήτρια. Και ειλικρινά, εμένα ήδη μου φαίνονται πολλά αυτά που κάνετε. Πολλά όχι μόνο σε προσφορά γνώσης, αλλά και πρακτικά, αντικειμενικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση και συνέπεια ένα τέτοιο εγχείρημα και εν μέρη σας ζηλεύω εντός ακών κιόλας για το ζήλο που δείχνετε. Σας ευχαριστώ. Έτσι είμαι. Εγώ, άμα καταπιαστούμε κάτι, θα το κάνω πλήρως. Δεν μπορώ να το κάνω μισό. Έκανα μια έρευνα στα βίντεο, αλλά δεν βρήκα κάτι παρόμοιο. Οπότε αποφάσισα να γράψω την επιστολή και αν το θεωρήσετε κάποια στιγμή ότι πρέπει να γίνει vlog, ας γίνει. Αν όχι, απολύτως κατανοητό. Μα τι γλυκιά κοπέλα και ευγενέστατη που είσαι. Όπως σας έχω αναφέρει, κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία με διαστήματα παύσης όμως. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, δεν ξέρω τι είναι το σωστό, αλλά ο ψυχολόγος μου είπε ότι όποτε νιώθω εγώ έτοιμη, κάνουμε παύση. Σε αυτά τα 6 χρόνια που πηγαίνω, έχει τύχει να πάω αρκετές φορές για συγκεκριμένο λόγο, κάνοντας μόνο μια ή 2 συνεδρίες. Ο ψυχολόγος μου όμως, τις τελευταίες φορές μου δίνει την αίσθηση ότι τον έχω κουράσει. Βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απλώς στο μυαλό μου και να μην ισχύει, αν και δεν το πολύ πιστεύω. Θεωρώ ότι κάτι νιώθω, κάτι βλέπω για να το σκεφτώ αυτό. Κάθε φορά το ρωτάω να έρθω και μου απαντάει, εξαρτάται ποιο είναι το αίτημα. Και πολλές φορές δεν ξέρω τι να το απαντήσω. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να πάω σε κάποιον άλλον, αλλά δεν το κάνω για 2 λόγους. Ο πρώτος ο λόγος είναι ότι εδώ είναι επαρχία και δεν έχουμε πολλές επιλογές. Και δεύτερον, επειδή ό,τι επιλογές είχα τις εξάντλησα προτού γνωρίσω αυτόν τον ψυχολόγο, τον οποίο και διάλεξα. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι δεν αντέχω να ξαναδιηγούμε τα παιδικά μου χρόνια σε έναν ακόμα ψυχολόγο. Δεν θέλω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εννοείται ότι δεν το λέω με γνώμονα το οικονομικό, ότι τον πληρώνω και πρέπει να με δεχτεί. Δεν σκέφτομαι έτσι. Στο αναφέρω γιατί μια φίλη μου αυτό μου είπε ως συμβουλή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, όποια και αν είναι η ανταπόκριση. Το πρώτο, έχει και update. Διάσω το update. Καλημέρα, όταν, ήταν μέρα όταν σε έστειλε θα γίνει το vlog σήμερα. Καλημέρα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είπα να στείλω και εγώ ένα update mail, μιας και έτσι συνηθίζεται. Δεν μας έφταναν τα 4-5 που στείλες, θα στείλεις και καλά έκανες, καλά έκανες. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για τη χρησιμότητα του vlog, αλλά αφήνω να το κρίνετε καλύτερα εσείς. Έχω ήδη αλλάξει ψυχολόγο εδώ και 1,5 μήνα. Μπράβο. Μετά από συνειδητή σκέψη, κατάλαβα ότι όντως οι συνεδρίες μου με τον προηγούμενο ψυχολόγο δεν μου πρόσφεραν κάτι πια. Κοιτάζοντας και παρατηρώντας τον εαυτό μου, διαπίστωσα ότι απλά πήγαινα κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, το συζητούσαμε και έφευγα. Όπως θα έκανα με μια φίλη μου δηλαδή. Δεν μου πρόσφερε κάτι παραπάνω η συζήτηση. Κατάλαβα πως και για μένα είχε τελειώσει η θεραπεία κάπου εκεί. Όμως, επειδή η δουλειά με τον εαυτό μου είχε μείνει στη μέση, βρήκα άλλη ψυχολόγο, η οποία την χάνει να είναι και άλλη σχολή. Εγώ θα πω ξανά ότι δεν είναι η σχολή που παίζει τόσο πολύ ρόλο, όσο η προσωπικότητα του κάθε ψυχολόγου. Έχει διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα και όντως ανακαλύψαμε ότι παρά την πολλή δουλειά που έχουμε κάνει με τον προηγούμενο ψυχολόγο, είχαμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες, τις οποίες δουλεύουμε τώρα. Ίσως λοιπόν ο λόγος που έγραψα να ήταν ότι το ένιωσα σαν απόρριψη και δεν είχα κάτσει να σκεφτώ όρημα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό είναι καθαρά δική μου εκτίμηση. Η δουλειά με τον εαυτό μας δεν τελειώνει ποτέ. Η επίδραση της ψυχοθεραπείας συνεχίζεται επαόριστο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει προς το καλύτερο, αρκεί να το θέλει και να το προσπαθεί. Ευχαριστώ για το χρόνο σου, Θέκλα μου. Ευχαριστούμε που υπάρχεις και ομορφαίνεις τόσο το YouTube όσο και τον εξωκόσμο. Λοιπόν, εγώ είχα πάει, σε απαντάω τώρα, σε απαντάω με ιστορία. Είχα πάει στην πρώτη ψυχολόγο, όπως γράφω και στο βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά»,
την άνοιξη του 1999. Σε κάποια φάση ήταν περί τα τέλη του 2000, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά, η ίδια αυτή η ψυχολόγος, η πρώτη που πήγα, την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ και την αγαπώ πολύ, μου είπε η ίδια: «Δεν έχω τίποτα άλλο να σου προσφέρω. Να σταματήσουμε καλύτερα. Μπορώ να σε συστήσω να πας σε κάποιον άλλο ψυχολόγο, αν θες». Και μου σύστησε κάποιον άλλο, στον οποίο και πήγα. Τότε που του έκανε αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά δεν ευχαριστήθηκα. Ένιωσα ότι ήμουν βάρος. Ένιωσα ότι είχα γίνει βαρετή στη ψυχολόγο. Μιλάμε τότε, το 2000, ήμουν πάρα πολύ νέα ψυχολόγος. Εγώ μόνο 3 χρόνια είχε εργαζόμενος ψυχολόγος. Όμως επειδή είχα την καλή διάθεση που έχεις και εσύ, και φαίνεται μέσα από το γράμμα σου ότι έχεις καλή διάθεση και είσαι καλοδιάθετος άνθρωπος, λέω για να μου το λέει αυτό ο ψυχολόγος μου, κάτι καλύτερα γνωρίζει, ας πάω παρακάτω. Εκ των υστέρων, συνειδητοποιώ τώρα, συνειδητοποίησα και πριν 10 χρόνια δηλαδή, ότι είχε δίκιο όταν μου είπε ότι ό,τι είχα να σου δώσω τελείωσε. Γιατί στη συνέχεια πήγα και σε άλλους 2 ψυχολόγους. Ο ένας από τους 2 ήταν και πολύ καλή φάση, τελικά, αλλά εγώ πήγαινα. Ο άλλος ήταν καλή φάση. Και εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι άλλα πράγματα δούλεψα με τη γυναίκα την πρώτη ψυχολόγο που πήγα και άλλα πράγματα δούλεψα με τον άνδρα τον πρώτο ψυχολόγο που πήγα και φυσικά άλλα πράγματα δούλεψα και με την τέταρτη ψυχολόγο που πήγαινα από τα γυναίκα. Και όταν απέκτησα κι εγώ περισσότερη εργασιακή πείρα, είδα στην πράξη ότι με κάποιους πελάτες έφτανα σε ένα σημείο, ειδικά αυτούς που ήταν έτσι πολύ τακτικοί όπως ήμουνα κι εγώ, το είδες πως είμαι και στα vlogs τα κάνω κάθε μέρα και τα κάνω στην ώρα μου κλπ. Ότι είχαν υπέρμετρο ζήλο και κάποιες φορές φτάνασα με σε ένα σημείο που δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσουν να έρχονται και όμως ερχόντουσαν. Και εγώ ίδια προσωπικά ένιωθα ότι ήταν άδικο για αυτούς να πληρώνουν, να έρχονται και να πληρώνουν για κάτι το οποίο δεν χρειάζονται. Καταλάβεις τι εννοώ. Και εγώ έχει τύχει να πω σε κόσμο, νομίζω πρέπει να σταματήσουμε. Δεν το έκανα επειδή δεν τους αγαπούσα. Δεν το έκανα επειδή δεν τους αγαπούσα ως πελάτες μου. Δεν το έκανα επειδή δεν τους εκτιμούσα. Δεν το έκανα επειδή ήθελα το κακό τους, αλλά αντιθέτως επειδή ήθελα το καλό τους. Και δεν τους είχα παραπέμψει αλλού, γιατί ήταν μια φάση στην οποία είχε τελειώσει όντως η θεραπεία. Δηλαδή πλέον ερχόντουσαν από συνήθεια ή ερχόντουσαν από συμπάθεια προς εμένα. Τι ωραία να πάω να περάσω ωραία ώρα, καλή, όμορφα την ώρα μου με τη Θέκλα, όμως δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλων ειδών πελάτες, οι οποίοι έρχονται όπως τα ελικόπτερα. Έρχονται όπως στον αέρα, θέλουν να κάνουν πολλά ραντεβού μαζί και μετά εξαφανίζονται όπως στον αέρα. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν την τακτικότητα στη ψυχοθεραπεία. Όμως για τους τακτικούς ψυχοθεραπευόμενους που είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, όντως μπορεί κάποιες φορές ο ψυχολόγος να πρέπει να πει: «Τελειώσαμε. Φιλενάδα, τελειώσαμε. Αγαπητή μου, τελειώσαμε». Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα και ούτε σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει, δεν σε εκτιμάει. Όπως γράφεις και εσύ, πολύ σεβαστικά γράφεις για τον ψυχολόγο σου και μου αρέσει αυτό και χαίρομαι που το γράφεις, ότι έχετε δουλέψει πολλά πράγματα, έχετε κάνει πολλή δουλειά και τώρα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στην οποία δουλεύεις με μια ψυχολόγο καινούρια, που να ξέρεις ότι σε κάθε ψυχολόγο καινούριο που πας, έχεις και κάτι καινούριο να πάρεις. Γιατί δεν είναι μόνο η μέθοδος. Δεν είναι μόνο η ψυχοθεραπευτική μέθοδος που κάνει τη δουλειά. Τη δουλειά την κάνει η θεραπευτική σχέση περισσότερο. Και η θεραπευτική σχέση έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του ψυχολόγου ή του θεραπευτή. Δηλαδή ο κάθε θεραπευτής, ο κάθε ψυχολόγος έχει να σου δώσει κομμάτια από την προσωπικότητα του, τα οποία θα τα βρεις πουθενά αλλού. Εντάξει, δεν λέω να ζούμε όλη μας τη ζωή μέσα σε γραφεία ψυχολόγου, δεν είναι αυτό το πράγμα που εισηγούμε.
Όμως, όντως, κάποιοι από εμάς συνήθως αυτό το κάνουν περισσότερο άνθρωποι είτε που είναι του επαγγέλματος, δηλαδή άνθρωποι που είναι ίδιοι ψυχολόγοι, κάνουν πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, ή άνθρωποι που είναι καλλιτέχνες, που έχουν ανήσυχη φύση, άνθρωποι που έχουν δύσκολες συνθήκες στη ζωή τους και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, άνθρωποι που έχουν δεχθεί χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά στην παιδική τους ηλικία, ίσως στην πρώτη τους σχέση, μπορεί να χρειαστεί να κάνουν για κάποια χρόνια ψυχοθεραπεία. Δεν είναι ο κανόνας. Είναι εξαιρέσεις, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι κακό εάν κάποιος έχει τελειώσει τη ψυχοθεραπεία του και ακόμη ο ψυχολόγος του είναι ενεργός, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, μια φορά κάθε 2 χρόνια, μια φορά το χρόνο, για κάτι έκτακτο και για μια ανανέωση της θεραπευτικής συμφωνίας και σχέσης. Δεν είναι κακό. Αλλά καλά έκανες εσύ εφόσον δεν ένιωθες καλά, καλά έκανες και σταμάτησες, καλά έκανες και άλλαξες ψυχολόγο και σου εύχομαι σύντομα να μην χρειάζεσαι ψυχολόγο. Καλό το βράδυ.